Σαν σήμερα είχαμε το πραξικόπημα στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στην Κύπρο, μέρος της μεγάλης μας πατρίδας, που λέγεται Ελληνισμός. Πέφτει ο Παπαδόπουλος, ανεβαίνει ο Ιωαννίδης και πάει να κάνει στην Κύπρο τι? Κοίταξε, αυτό ήταν ένα παιχνίδι που στήθηκε από τον Κίσιγκερ. Το παράδειγμα και ο ίδιος θέλησε να επιβάλλει στην Ελλάδα, να φέρει στην Ελλάδα δημοκρατία, κυρίως όμως να ελέγξει την Κύπρο, ναι, την οποία εξαιτίας του Μακαρίου και του άνοιγματος του προς τη Σοβιετική Ένωση δεν μπορούσε να την ελέγξει, ώστε να ελέγχει το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή μέσω Κύπρου. Ο τρόπος να το ελέγξει ήταν η Τουρκία να επέμβει και η Ελλάδα να είναι παρούσα, ώστε το ΝΑΤΟ να είναι εκεί. Βεβαίως δεν πέτυχε τίποτα παρά μόνο να επιχειρήσει τώρα να διχοτομήσει την Κύπρο, διότι το ΝΑΤΟ δεν είναι παρόν. Είναι οι Βρετανοί βασικά. Το αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Αλλά δεν κατάφερε, διότι η Κύπρος μπορούσε να ενωθεί με την Ελλάδα και να είναι μέρος του ΝΑΤΟ, σε τελευταία ανάλυση. Mm-hmm. Όμως θέλησε να ικανοποιήσει και την Τουρκία. Ο Ετσεβίτη ήταν μαθητής του Κίσινγκερ, στο Χάρβαρντ. Και φίλος του, και είπε το 1973, θα αλλάξω το καθεστώς στην Αθήνα, το γράφει ο ίδιος. Θα φέρω τον Ετσεβίτη στην Τουρκία και θα ελέγξω την κατάσταση στην Κύπρο.